Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, πριν δώσω το λόγο στους ομιλητές, θα παρακαλούσα την συνάδελφο οδοντίατρο Χρυσούλα Γεργούλα για μια σύντομη προσφώνηση. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο του Ομίλου Οδοντιάτρων Λογοτεχνών Καλλιτεχνών, κύριο Μάκη Δουβίτσα, για την πρόσκληση και να τον συγχαρώ για τη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης του Ομίλου προς τιμήν του συναδέλφου Γιάννη Λομβαρδά με αφορμή το βιβλίο του «Ύβρις της Ανισότητας». Δεν υπάρχει οδοντίατρος στην Ελλάδα που να μην γνωρίζει τον Γιάννη Λομβαρδά, που πάνω από 40 χρόνια προσέφερε τις υπηρεσίες του στην επιστήμη ως μαχόμενος οδοντίατρος, 57 μου είπε πριν από λίγο, αλλά και ως συγγραφέα συγγραμμάτων με κύριο θέμα θέματος τη δυσλειτουργία του σωματογνωτικού συστήματος και τη θεραπεία της. Από τις αρχές της άσκησης του επαγγέλματός του και χάρη στο ανήσυχο πνεύμα και στην παιδεία του, ο Γιάννης Λομβαρδάς άρχισε να διατυπώνει τις απορίες του και να προσπαθεί να τις εξηγήσει διαλεκτικά. Με την πάροδο των χρόνων συγκεντρώθηκε ένας τεράστιος όγκος εργασίας που τεκμηριώθηκε εργαστηριακά και κλινικά και παραδόθηκε με ανιδιοτέλεια στον οδοντιατρικό κόσμο μέσα από εκατοντάδες ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες και 6 συγγράμματα, τα οποία υπάρχουν σχεδόν σε κάθε βιβλιοθήκη οδοντιατρίου. Και όλα αυτά επειδή δεν κράτησε τη γνώση για τον εαυτό του και εκεί που κυκλοφορούσε ευρέως η ρίση ο Κλούς Γιονίζου Κομφούζιον, με μελέτη και σκληρή εργασία κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει το μαγικό κόσμο του σωματογνωτικού συστήματος και να παραδώσει στους συναδέλφους του το εργαλείο της σύγκλησης απλό και κατανοητό. Δεν το κρύβω πως από τα μέσα της δεκαετίας του 90 περίμενα ένα σύγκραμα σαν την Ύβρη της Ανισότητας και δεν διαψεύστηκα. Όσοι αναφέρθηκαν μέχρι τώρα στην Ύβρη της Ανισότητας έχουν χρησιμοποιήσει τη λέξη ταξίδι. Όντως, η ανάγνωσή της είναι ένα ταξίδι που καταδύεται στα γενοφάσκια της ανθρωπότητας και στο κομβικό σημείο που γέννησε την ανισότητα και ακολουθώντας το νήμα της ιστορίας φτάνει στις μέρες μας. Έχω την εντύπωση πως δεν έχει εκδοθεί παγκόσμια βιβλίο με παρόμοιο θέμα. Μέσα από τα 18 κεφάλαια του βιβλίου, ίδιος αριθμός με τα κεφάλαια του Οδυσσέα του Τζόις, περιγράφεται γλαφυρά το ανθρώπινο αποτύπωμα στη γη με γνώμονα την ανισότητα, αποκαλύπτονται οι κοινωνικές συνθήκες που υπογορεύουν την εδραίωση της όποιας κοσμικής εξουσίας και οδηγούν στην εξαθλίωση του ανθρώπου, που παρά την τεχνολογική επανάσταση εξακολουθεί να υφίσταται στις μέρες μας. Είναι παράδοξο πως παρά την εξέλιξη και τους αγώνες της εργατικής τάξης για την κατοχή των μέσων παραγωγής, η ισότητα και η ισονομία, την ισότητα και την ισονομία, η ψαλίδα της ανισότητας μεγαλώνει. Η Χάννα Άρεντ είχε πει πως οι σκλάβοι της αρχαίας Αθήνας ζούσαν καλύτερα από τις απάτριδες μειονότητες του Μεσοπολέμου ή τους πρόσφυγες του σήμερα, θα μπορούσε να συμπληρώσει κάποιος. Κύρια χαρακτηριστικά του έργου η λογοτεχνικότητα του κειμένου και δύο ερωτήματα. Είναι η ανισότητα αποτυπωμένη στο γενετικό μας κώδικα? Και αν είναι, γιατί ο Άνω Θρόσκον ονειρεύεται τις απαρχές της κοινωνικής οργάνωσης και βρίσκεται απέναντι στην όποια εξουσία προσφέροντας κόπο και αίμα για να παγιώσει την ειρήνη, την ισότητα και την ισονομία? Η απάντηση έρχεται στο τελευταίο κεφάλαιο. Παρότι ο άξονας της πηξίδας φαίνεται μετακίνητος στην εκμετάλλευση του αδύναμου από τον ισχυρό, ο δρόμος του αγώνα για την εδραίωση του πραγματικού σοσιαλισμού υπάρχει εκεί έξω και μας περιμένει, τον διαβούμε. Αγαπημένη μου δάσκαλε, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ψυχή σου που τόσα χρόνια μοιράζεσαι με όλους εμάς τους συναδέλφους σου. Είμαι υπερήφανη για σένα και περιμένω το επώνυμο ενός σου σύγγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα.